Γεια σας, είμαι η Λουκία Ρίτσαρτς και με τον Κρίστοφ Τσίγκλα στη κάμερα, στο μοντάζ και τη σκηνοθεσία παρουσιάζουμε σήμερα το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Η δική μας φωνή», τίτλος του επεισοδίου «Περί εκθέσεων και αξιολόγησής τους». Ηχογράφηση τρίτη. Εκθέσεις υπάρχουν πολλών ειδών, εμπορικές, καλλιτεχνικές, εναλλακτικές, θεσμικές κτλ, όπως και πολλών ειδών είναι οι χώροι παρουσίασης των έργων. Γκαλερί, αντιγκαλερί, μουσεία, φουαγέ εταιριών, δημόσιοι χώροι, δημόσια πάρκα, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, βιτρίνες καταστημάτων, πρώην βιομηχανίες, φούρνοι, καφενεία, τροχόσπιτα κτλ. Ως προς το χώρο του σύγχρονου κοσμήματος. Άλλη στρατηγική ακολουθεί ο εικαστικός δημιουργός, άλλη αυτός που θέλει να βρει πελάτες χονδρικής, άλλη ο εξειδικευμένος σε αντίγραφα, άλλη το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας, άλλη αυτός που θέλει να ζήσει από τη δουλειά του κτλ. Ιδού μερικές χρήσιμες πληροφορίες για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους για δημιουργία και αναγνώριση, πατώντας με τα δύο πόδια γερά στη γη. Πρώτον, κανένας, μα κανένας καλλιτέχνης, όποιο κλάδο και αναγωνίζεται, δεν γίνεται γνωστός, ούτε πουλάει από τη μία μέρα στην άλλη. Προϋποθέτει πολλά χρόνια σπουδής, μελέτης, θυσιών και απίστευτα σκληρής δουλειάς αυτό το επάγγελμα, αλλά και ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας. Δεύτερον, η τέχνη είναι ένα εξαιρετικά σκληρό επάγγελμα με μεγάλα ρίσκα. Αν θέλετε να βιοποριστείτε από αυτό, αναρωτηθείτε αν έχετε το στομάχι να αντέξετε. Την απόρριψη, τα κτυπήματα της μοίρας, τον σκληρότατο και συχνά δόλιο ανταγωνισμό, τους μικρότητες. Είστε ικανοί να τα βγάλετε πέρα μέσα στην αρένα με τα λιοντάρια? Θα τα κάνετε σουβλάκι ή θα σας φάνε αυτά? Τρίτον, σε καμία γκαλερί της προηγμένης Δύσης ή της Ασίας δεν διατίθεται προς πώληση έργα αγνώστων σε τιμές πασίγνωστων διεθνώς δημιουργών, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Όχι μόνο οι έμποροι τέχνες και οι γκαλερίστες γνωρίζουν, αλλά και το κοινό είναι money conscious, έχει δηλαδή συνείδηση της αξίας του χρήματος και τι παίρνει κανείς με αυτό. Το γερμανικό, ολλανδικό, αγγλικό, ελβετικό, αμερικανικό, ασιατικό κοινό είναι εξαιρετικά σφιχτό και απαιτητικό. Σε κάποιες χώρες επικρατούν δε ποιοτικά και ηθικά standards που είναι παντελώς άγνωστα στην Ελλάδα. Τέταρτον, όταν κάνετε μία έκθεση μην περιμένετε ούτε να πουλήσετε ούτε να έχετε επιτυχία. Την έκθεση την κάνετε γιατί έχετε κάτι σημαντικό να πείτε, θέλετε να πάρετε ένα feedback για τη δουλειά σας, θέλετε να προσθέσετε ένα λιθαράκι στο βιογραφικό σας, θέλετε να κάνετε γνωριμίες, να δικτυωθείτε, να γράψουν για εσάς. Πέμπτον, το βιογραφικό, για το οποίο οι καλές εκθέσεις είναι σημαντικό στοιχείο, είναι μια λυσίδα από πράξεις και αποφάσεις που έχουν πίσω τους στρατηγική. Δεν γίνονται τυχαία. Γιατί αν γίνονται τυχαία, τότε στο τέλος θα έχετε την ιστορία ενός τυχαίου ανθρώπου και όχι του ανθρώπου που εσείς θέλετε να είστε. Το βιογραφικό είναι η ιστορία μας. Αναρωτηθείτε τι ιστορία διηγήσετε εσείς με το βιογραφικό σας. Έκτον, τα αποτελέσματα μιας έκθεσης, αν ήταν μια καλή ή κακή απόφαση, φαίνονται πολλούς μήνες και συχνά πολλά χρόνια μετά. Ακόμα και αν η απόφαση ήταν άστοχη ή άτυχη, θα μάθετε κάτι, υπό την προϋπόθεση ότι είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Έβδομον, μην παραμυθιαζόσαστε από όσους σας στάζουν λαγούς με πετραχίλια για μεγαλεία και ανοιχτές αγκάλες. Αν θέλετε να κάνετε το βήμα στην Ευρώπη ή τη ΣΥΠΑ ή την Ασία, πέραν του ότι πρέπει να γνωρίζετε άψογα την εικαστική γλώσσα που καταλαβαίνουν εκεί οι φιλότεχνοι, θα έχετε να ανταγωνιστείτε ανθρώπους που βλέπουν την τέχνη ως ένα πάρα πολύ σοβαρό επάγγελμα, ως ένα αντικείμενο που έχουν σπουδάσει με συχνά μεγάλες προσωπικές θυσίες και είναι αποφασισμένοι να πετύχουν. Αυτά που λέγονται περί του ελληνικού ταλέντου είναι υπερβολές. Όλοι σε αυτόν τον κλάδο ταλαντούχοι είναι. Το ταλέντο όμως δεν αρκεί για να πετύχει κανείς τους στόχους του. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά και συνεχής ενημέρωση, συνεχής διαδικασία γνώσης. Θα τρέξετε το μαραθώνιο? 8. Συναντώ πολλούς νεοφερμένους, ανυπόμονους για διακρίσεις και πωλήσεις και λέω τα εξής. Ξεχάστε τις πωλήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πέραν των άλλων που προανέφερα, κοιτάξτε τις οικονομικές σελίδες. Ύφεση, μείωση ιδιωτικών δημοσίων επενδύσεων, ανασφάλεια, ανεργία, βεβαιότητα. Όμως, και αυτή είναι η συμβουλή μου,
αν σταματήσετε να επενδύετε στο επάγγελμά σας, αν παγώσετε κι εσείς τις παρουσίες σας σε εκθέσεις αξιόλογες, αν κόψετε την ενημέρωση, τη μετεκπαίδευση, τις δημοσιεύσεις και τις δημόσιες σχέσεις, και όλες οι καλές εκθέσεις είναι καλές δημόσιες σχέσεις, τότε σε 2 χρόνια από σήμερα, όταν η κρίση θα έχει περάσει, εσείς δεν θα είστε στην αρένα. Ένατον, μπορείτε όμως να προσέξετε που επενδύετε και ξοδεύετε τα χρήματά σας. Αν είστε δημιουργός οικαστικού κοσμάτως, παραδείγματος χάρη, γιατί επαναλαμβάνετε την παρουσία σας σε εκθέσεις που ανακυκλώνουν τους ίδιους και τους ίδιους επισκέπτες, οι οποίοι σημειωτέων δεν αγοράζουν, καθώς είναι στην πλειοψηφία τους συνάδελφοί σας. Αναρωτηθείτε, η γκλάμορους έκθεση είχε τελικά νόημα, έφερε κύρος, αναγνώριση, κάποιο νέο πελάτη, κάποια πρόταση για συμμετοχή σε κάποια άλλη σημαντική έκθεση όπου δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε άλλα 6-7 κατοστάρικα. Έχει νόημα η έκθεση αυτή για σας ή είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Δέκατον, αν δεν ξέρετε το who is who του καθενός, διαβάστε το βιογραφικό του. Και τέλος, ναι, θα παρουσιάσουμε και φέτος την εβδομάδα κοσμάτων του Μονάχου, την 7η κατά σειρά έκθεσή μας. Οι 2 τελευταίες μας εκθέσεις αξιολογήθηκαν από την πόλη του Μονάχου ως σημαντικές για το ρεπερτόριό της και τις υποστήριξε οικονομικά και ηθικά.